τώρα η επίκουρη καθηγήτρια παιδιατρικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, Ζωή Δωροθέα Πανά. Κυρία Πανά, σας χαιρετώ. Καλημέρα. Γεια σας, καλή εβδομάδα. Για να το συνεχίσουμε από εκεί που έλεγε και το ρεπορτάζ, είναι λες και έχει διατραχθεί ο εσωτερικός μας κόσμος με όλα αυτά, γιατρέ, στο τι μας συμβαίνει. Είναι και ο κορονοϊός, είναι και αυτή τώρα η υποπαραλλαγή JN1, μαζί με άλλες λοιμώξεις, όλα αυτά δεν ξέρουμε, έχουμε ένα σωρό συμπτώματα, δεν μπορούμε να τα μεταφράσουμε. Και τι κάνουμε, χαπαγνόμαστε. Ό,τι υπάρχει μπροστά μας, θα πάμε μετά στα αντιβιωτικά, αλλά τώρα να δούμε αυτή την κρίση, όχι επειδή είμαστε σε πανδημία κορονοϊού, περισσότερο μάλλον μας ανησυχεί οι συλλοιμώξεις και γενικά το τι υπάρχει τώρα στην κοινότητα. Κοιτάξτε, σίγουρα και νομίζω το περιμέναμε και το απέδωσε με πολύ έτσι ωραίο συνοπτικό τρόπο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, παρά το ότι ναι, δεν έχουμε πανδημία. Γνωρίζουμε ότι ειδικά μετά τις γιορτές και τη χειμερινή περίοδο είναι η περίοδος που ανθούν οι λοιμώξεις του αναπνευστικού. Και δυστυχώς, ακριβώς όπως το είπατε, τα συμπτώματα μεταξύ αυτών δεν διαφοροποιούνται για να μας βοηθήσουν και σε μια έγκαιρη διάγνωση και πιθανότατα και θεραπεία. Άρα, το ένα είναι ότι θέλει προσοχή και συνεχή παρακολούθηση με τον γιατρό για να μπορούμε να δούμε και το πώς εξελίσσεται μία λοίμωξη, δεδομένου ότι ο κίνδυνος να νοσήσουμε σοβαρά δεν είναι ο ίδιος για όλους. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, όσον αφορά την υποπαραλλαγή, JN1, τα δεδομένα δείχνουν ότι είναι στην οικογένεια Ομίκρον. Δεν έχουμε σημαντική διαφοροποίηση όσον αφορά τη συμπτωματολογία. Ενδεχομένως λίγο μεγαλύτερος αριθμός ατόμων να παρουσιάζει και συμπτώματα από το γαστρεντερικό, διάρειες, κεφαλαλγίες. Και όσον αφορά το κομμάτι της σοβαρότητας της νόσησης ή το αν είναι τα εμβόλια μας αποτελεσματικά, τα δεδομένα δείχνουν ό,τι έδειχναν και πέρσι, ότι ναι, είναι αποτελεσματικά, αρκεί να εμβολιαστούμε, ειδικά οι ομάδες υψηλού κινδύνου. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι των νοσηλιών, σε σχέση με πέρσι, με τον Γενάρη πέρσι, συνεχίζουμε να έχουμε χαμηλότερα επίπεδα. Όμως η τάση είναι αυξητική. Και είναι αυξητική για πολλούς λόγους. Το πρώτο είναι, όπως πολύ σωστά θέσατε, ότι δεν έχουμε μόνο COVID, έχουμε και γρήπη, έχουμε και RSV. Πρέπει να τονίσουμε και να ενημερώσουμε ειδικά τους υπερήλικες και τους γονείς βρεφών σχετικά με αυτόν τον ιό, γιατί φαίνεται ότι όλο ένα και περισσότερο δημιουργεί προβλήματα και σοβαρή νόσηση σε βρέφη και σε υπερήλικες. Άρα λοιπόν, αυτό και το κοκτέιλ. Αυτό ο ιός, διακόπτω, ο RSV. Εξελίσσεται τρόπο δεινά όπως ο κορονοϊός, δηλαδή να έχουμε και υποπαραλλαγές ή μεταλλάξεις του, ενδεχομένως επειδή βρήκε πλέον καλύτερες διόδους λόγω και κορονοϊού τα προηγούμενα χρόνια, διότι βλέπουμε αύξηση και στον RSV. Γι' αυτό ρωτάω, αν και αυτός μεταξελίσσεται. Όχι, θα σας πω, ο RSV, που ονομάζεται αλλιώς και αναπνευστικό συγκητιακό ιός, ανήκει σε μια λίγο πιο διαφοροποιημένη κατηγορία ιών σε σχέση με αυτό της νόσου COVID και της γρήπης, που μπορούν πολύ πιο εύκολα να δώσουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αυτές τις υποπαραλλαγές που μιλάμε και τώρα. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως έχετε δίκιο. Και ο ιός RSV ως ιός γενικά και ως ζωντανός οργανισμός εννοείται ότι μπορεί να εξελιχθεί και να προσαρμοστεί και όσον αφορά τον τύπο του και όσον αφορά κυρίως την προσβολή και την νόσηση. Και τα δεδομένα που έχουμε, δυστυχώς όχι από την Κύπρο, αλλά τουλάχιστον από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ότι ετήσια μπορεί να προκαλέσει πάνω από 160.000 σοβαρές νοσήσεις σε άτομα άνω των 65 και πάνω από 10.000 θανάτους ετήσια στην ίδια ηλικιακή ομάδα. Το ίδιο και για τα βρέφη. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρή λίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού και πολλά από τα βρεφάκια τα οποία βρίσκονται ακόμα και σήμερα στα νοσοκομεία μας βρίσκονται εκεί λόγω της εμφάνισης βροχιολίτιδας από RSV. Κυρίως τα πρόωρα, άρα όχι αποκλειστικά. Ναι. Άρα θέλω να πω ότι ενδεχομένως το κομμάτι της ατομικής προστασίας, το κομμάτι του εμβολιασμού, γιατί αναφερθήκατε στη χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, συνεχίζουν να είναι ιδιαίτερα τη χειμερινή περίοδο και ιδιαίτερα φέτος εξαιρετικής σημασίας. Και ιδιαίτερα επειδή βλέπουμε, τουλάχιστον από τα λίγα δεδομένα που έχουμε, ότι στην Κύπρο, μέσα στις κλειστές δομές, εκεί που υπάρχουν πραγματικά άτομα υπερηλίκων και άτομα ευπαθών ομάδων, δεν έχουμε ικανοποιητική εμβολιαστική κάλυψη. Καλά είναι ακόμα και τώρα να συζητάμε με αυτά, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να προστατέψουμε τους ανθρώπους υψηλού κινδύνου και τα παιδιά.
Ναι, υπήρχε μια εκστρατεία, κύριε Πανάου, όταν ήσασταν και σύμβουλος του προηγούμενου Υπουργού και δώσατε έμφαση σε αυτούς τους κλειστές δομές, τους οίκους ευγυρίας. Μετά ξεχάστηκαν και ερχόμαστε τώρα να λέμε ότι έπρεπε να εμβολιαστούν κλπ. Αυτά να τα δουν οι αρμόδιοι που τα ξέχασαν. Κύριε Σάβα, ναι, και δεν υπάρχει δικαιολογία στο δεν μας άφηνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Ακριβώς. Η συγκεκριμένη μελέτη που έγινε κατά τη διάρκεια της θητείας του κυρίου Ιωάννου δεν κόστησε τίποτα οικονομικά παρά μόνο ένα πολύ καλό συντονισμό εθελοντές από το Υπουργείο Υγείας και από τα πανεπιστήμια, κυρίως από φοιτητές ιατρικής, πολύ καλή θέληση και καλός συντονισμός. Όλα αυτά οδήγησαν πραγματικά στο να έχουμε επίσημα δεδομένα για την Κύπρο ότι έχουμε μειωμένα ποσοστά θνητότητας κατά τη διάρκεια της πανδημίας στις κλειστές μας δομές. Και αυτό είναι ένα άμεσα εισαγωγικά μάθημα για το πώς πρέπει να συνεχίσουμε, διότι δυστυχώς το θέμα των επιδημιών και το θέμα της πανδημικής ετοιμότητας οφείλουμε να μας απασχολεί, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα το ξαναβρούμε μπροστά μας. Τώρα, γιατρέ, ρωτά εδώ μια τηλεθεάτρια, το εμβόλιο για COVID όταν το βάλει ένας ηλικιωμένος, για πόσο διάστημα έχει κάλυψει? Παλιά γίνονταν επαναλαμβανόμενες δόσεις, τώρα τι ισχύει? Είναι αλήθεια, τους έχουμε μπερδέψει. Ναι. Ναι, πολύ σωστό. Κοιτάξτε, σίγουρα πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού. Η γνώση όμως επιστημονική πίσω από αυτό είναι ότι χρειαζόμαστε ετήσιο εμβολιασμό και η διάρκεια αυτού εξαρτάται βέβαια ακόμα και στην ομάδα των υπερηλίκων, αλλά κατά μέσο όρο κρατάει στο να μειώσει τη σοβαρή νόσηση τουλάχιστον 4 με 6 μήνες. Τουλάχιστον. Βέβαια σας λέω, αυτό εξαρτάται και από τον κάθε άτομο ξεχωριστά. Όμως, εάν ακόμα και τώρα κάποιος υπερήλικας εμβολιαστεί, θα καλυφθεί για το επόμενο χρονικό διάστημα ώστε να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης. Και αν μου επιτρέπετε, βγήκε χτες μια μελέτη σε ένα πολύ εγκεκριμένο περιοδικό, το Lancet, από μητρώα εθνικά της Ισπανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Εστονίας, που δείχνουν πρακτικά ότι ο εμβολιασμός προστατεύει σημαντικά στο να μειώσουμε τον κίνδυνο εμφανίσεως παρατεταμένου COVID σε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, που κυμαίνεται από περίπου 29-52%. Άρα δεν είναι μόνο η σοβαρή νόσηση, είναι και το θέμα του παρατεταμένου COVID που είναι σημαντικό. Τώρα, κυρία Πανά, επειδή αναφερθήκατε σε μελέτη, πάμε σε μια δική σας, μεταπτυχιακής φοιτήτριας βεβαίως του Πανεπιστημίου, που έχει να κάνει με κάτι που δεν είχαμε ούτως ή άλλως και δεδομένα. Πλέον έχουμε, ίσως για πρώτη φορά, κατανάλωση αντιβιωτικών στην κοινότητα εδώ στην Κύπρο. Και τι μας λέει αυτό? Εμένα μου κάνει εντύπωση βεβαίως ότι σε πόλεις με μικρότερο πληθυσμό, όπως η Πάφος και η Ελεύθερη Επαρχία Αμοχώς του, καταναλώνουν το μεγαλύτερο αριθμό αντιβιωτικών. Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, είναι η πρώτη. Καταρχήν υπήρχε μία έλλειψη, ας το πούμε, δεδομένων όσον αφορά τη χώρα μας σε σχέση με την κατανάλωση αποκλειστικά στην κοινότητα. Δηλαδή, ναι, τα επίσημα δεδομένα που δίνει η Κύπρος αφορούν ένα αδρό ποσοστό κατανάλωση και από τα νοσοκομεία και από την κοινότητα. Ναι. Που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να στοχεύσεις και να κάνεις πρακτικές εφαρμόσιμες στρατηγικές υγείας για την μείωση στον έναν ή στον άλλον τομέα, κοινότητα, σε εμάς ή στο νοσοκομείο. Αυτή η μελέτη δείχνει μία ένδειξη πρακτικά. Τι σημαίνει ένδειξη? Πήραμε ένα ποσοστό από τα φαρμακεία της χώρας, αντιπροσωπευτικό και πάνω από το 50%, και είδαμε τι έγινε κατά την περίοδο πριν την πανδημία και κατά την πανδημία. Από το γράφημα το πρώτο που δείξατε, φαίνεται ότι η Πανκύπρια υπάρχει μία σημαντικότατη αυξητική τάση σε όλες τις επαρχίες. Πιθανότατα αυτό που αναφερθήκατε, ότι σε μικρότερες επαρχίες με ιδιαίτερο πληθυσμό μπορεί να είχαμε αυξημένη κατανάλωση, κυρίως λόγω του ότι εμφανίστηκε η νόσος COVID και είχαμε και το νοσοκομείο αναφορά σε συγκεκριμένες περιοχές στην Αμόχωστο. Οπότε μπορεί να οφείλεται και εκεί. Είναι μελέτη παρατήρησης. Το δεύτερο που όμως είναι πιο σημαντικό, κυρία Σάβα, είναι ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει ένα στόχο για όλα τα κράτη και για τα κράτη-μέλη, που αφορά στην χρήση μη προωθημένων αντιβιωτικών στην κοινότητα σε ένα ποσοστό 60%. Έτσι ώστε ουσιαστικά να μειώσουμε και να εξασφαλίσουν ότι τα αντιβιωτικά μας θα είναι αποτελεσματικά στο μέλλον, αλλά και να μειώσουμε τον κίνδυνο μικροβιακής αντοχής. Ναι. Στην Κύπρο για το 2022 φάνηκε ότι είμαστε στο 48%, δηλαδή πολύ πιο κάτω από τον στόχο που έχει τεθεί. Και αν αυτό το συνδυάσουμε παράλληλα με τα δεδομένα που ήδη έχουμε όσον αφορά την πρωτιά γενικά στα μικροβιακά, στη μικροβιακή αντοχή, αυτό μας δείχνει ότι πρέπει άμεσα να μπούμε σε στρατηγικές μείωσεις
χρήση των αντιβιωτικών και μείωση εμφάνιση των επανανθεκτικών μικροβίων. Εξηγήστε μας λίγο καλύτερα αυτά τα ποσοστά. Δεν έχω αντιληφθεί τι πρέπει να καλύψουμε στο 60%. Εδώ βλέπουμε τα στοιχεία αυτά που τα έχετε πάρει από φαρμακεία. Πάει να πει ότι αυτά είναι συνταγογραφούμενα που τα καταναλώνουν οι πολίτες εκτός νοσοκομείου, σωστά. Απόλυτα σωστά. Ναι. Λοιπόν, άρα το σημείο αναφοράς το νοσοκομείο δεν μπορεί να είναι το συμπέρασμα, διότι μιλάμε για την ελεύθερη αμόχωστο. Ίσως ο τουρισμός σε αμόχωστο και Πάφο να αυξάνει τους αριθμούς. Αλλά λέω εδώ, ποιος είναι ο στόχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και γιατί είμαστε εμείς στο 8%, έτσι αυτό να μας εξηγήσετε. Ναι. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες φαρμάκων, αντιβιωτικών. Κάποιες που επάγουν πολύ περισσότερο τη μικροβιακή αντοχή και κάποιες λιγότερο. Σύμφωνα λοιπόν με το, ακριβώς σε αυτό το γράφημα, σύμφωνα λοιπόν με τον Παγκόσμιο Οργανισμό, γίνεται μια παγκόσμια και πανευρωπαϊκή προσπάθεια να μειώσουμε την κατηγορία, τη χρήση της κατηγορίας εκείνης των αντιβιωτικών που επάγουν περισσότερο τη μικροβιακή αντοχή. Σε εμάς αυτή η κατηγορία, ενώ θα έπρεπε ουσιαστικά να είναι στο 60%, εμείς βρισκόμαστε πολύ πιο κάτω από αυτό το ποσοστό, δηλαδή στο 48%. Άρα αυτό δεν είναι θετικό για μας. Όχι, γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιούμε προωθημένα αντιβιωτικά, χρησιμοποιούμε αντιβιωτικά στην κοινότητα για απλές λοιμώξεις, παραδείγματος χάρη, για μία οτίτιδα, για μία αμυγδαλίτιδα. Χρησιμοποιούμε, φαίνεται να χρησιμοποιούμε αντιβιωτικά, τα οποία βοηθούν στην εμφάνιση μικροβιακής αντοχής. Ενώ θα μπορούσαμε να δώσουμε κάποια άλλα πιο απλά αντιβιωτικά που θα ήταν το ίδιο αποτελεσματικά. Κατανοητό. Άρα δεν ξέρουν και οι γιατροί τι συνταγογραφούν. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε κιόλας. Τι δίνουν αναπερίπτωση. Αν πρέπει πρώτα να πάρει κανείς αντιβίωση και μετά τι είδους αντιβίωση να πάρει. Αυτό είναι ο στόχος του. Μάλιστα. Κάποιος πρέπει να επιμορφώσει και τους γιατρούς βεβαίως. Με αυτά που μας λέτε. Σίγουρα η εκπαίδευση, σίγουρα η παρακολούθηση, σίγουρα η επανατροφοδότηση είναι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν άμεσα, γιατί σας λέω ότι εάν συνεχίσουμε έτσι, πιθανότατα να αντιμετωπίσουμε και να το δούμε και το βλέπουμε ήδη στην καθημερινότητά μας, λοιμώξεις καθημερινές που μια αμυγδαλίτιδα που είπα, μια οτίτιδα που να οφείλονται σε μικρόβια που δεν θα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με τα κοινά αντιβιωτικά. Ναι. Και είδαμε και το άλλο, γιατρέ, το γεγονός ότι και οι φαρμακοβιομηχανίες δεν επενδύουν στα αντιβιωτικά. Έχουμε και προηγούμενης γενιάς, δεν καλύπτουν που δεν καλύπτουν. Είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, και μπορούμε να το εξελίξουμε και να συζητάμε για ώρες. Επί του παρόντος βάζουμε μια τελεία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό υπόλοιπο να έχετε. Καλή εβδομάδα.